αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, έχουμε μαζευτεί εδώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για να διαμαρτυρηθούμε σε ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Αυτή είναι ότι το πρωτοβάθμιο σύστημα αυτό υγείας που θέλει να επιβάλλει ο Λοβέρδος, ο Βουδούρης, Κουτρουμάνης και η παρέα του, στηρίζεται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση των γιατρών που θα ενταχθούν στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Πριν λάβει το λόγο ο Πρόεδρος, επειδή θέλω να σας πω γιατί στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο, κατά 80% θα έλεγα, στους γιατρούς που θα συμμετέχουν, δηλαδή οι γιατροί θα πληρώνουν από την τσέπη τους λεφτά για να παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες ασφαλισμένους, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένας νέος γιατρός, ο οποίος πήρε την ειδικότητά του και πρέπει να ανοίξει ένα ιατρείο. Ψάχνει, βρίσκει το ιατρείο, θα πληρώσει 600-700 ευρώ για να έχει αυτό το ιατρείο. Στη συνέχεια αυτό το ιατρείο, γιατί στηρίζεται στους ιδιώτες, προσέξτε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του κ. Βουδούρη και Λοβέρδου στηρίζει στους ιδιώτες. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει τον εξοπλισμό του, που θα είναι γύρω στα 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια, επειδή θα δέχεται 27 άτομα την ημέρα, χωρίς αυτά, χωρίς ασφαλισμένοι αυτοί να έχουν την επιλογή γιατρού, θα πρέπει να έχει και γραμματέα που θα την πληρώνει 600-700 ευρώ. Αφού κάνει όλα αυτά, θα πρέπει να απευθυνθεί στην ομαρχία, στην περιφέρεια, να πληρώσει παράβολα πολεοδομίας, να πληρώσει δεξιά-αριστερά, ούτως ώστε να του δώσουν την άδεια καλής λειτουργίας, και ύστερα αυτός ο γιατρός, ο οποίος εάν βρει αυτά τα λεφτά και μπορέσει και στήσει στο ιατρείο, θα πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο Βουδούρη και να κάνει αίτηση για να τον πάρει στο ΕΟΠΗ. Επομένως, εάν τον πάρει αυτό το γιατρό στο ΕΟΠΗ, καταλαβαίνετε ότι τα λειτουργικά του έξοδα είναι πάρα πολύ ψηλά. Καταλαβαίνετε ότι με τα 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο που θέλει να δώσει για να σύσει σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους γενικούς γιατρούς, παθολόγους και στους παιδιάτρους, είναι από μόνο το θνησιγενές. Είναι από μόνο το θνησιγενές, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί ο γιατρός οικονομικά να τα απεξέλθει. Επομένως, αφενός θα δέχεται ασφαλισμένους ανά 10 λεπτά, που θα του κλείνει ο οργανισμός που βρίσκεται από πάνω και συνεδριάζουν και αποφασίζουν για τους γιατρούς, για να τους ρίξουν στην εξαθλίωση και στην ανεργία. Αυτά θα είναι μεικτά, όπως είπατε. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να στηθεί ένα τέτοιο σύστημα. Τι κάνει όμως για να μπορέσει να φέρει τους νέους γιατρούς και να ενταχθούν στον ΕΟΠΗ? Κάνει δύο πράγματα τα οποία έχουν περάσει απαρατήρητα. Το πρώτο, με άλλο νομοσχέδιο, αυτός ο επικίνδυνος υπουργός για την υγεία της χώρας και η παρέα του, δυστυχώς, απελευθερώνει το επάγγελμα. Αφού σου λέει δεν μπορούν να μπουν οι γιατροί, να μπορέσουν να στήσουν το ιατρείο τους με την αντιμιστία που τους δίνει, θα μπορέσουν να μπουν οι επιχειρηματίες, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, με τα οποία δυστυχώς έχει τη διαπλοκή του. Είναι έτοιμοι όλοι να μπουν, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, και να πάρουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τους γιατρούς,
με την αφήνωση τη δίθεν αφήνωση του επαγγέλματος, την οποία τώρα την έχει πάρει πίσω, διότι κατάλαβε ότι κάπου έχει και νομικές συνέπειες, διότι εμείς είμαστε νομικό πρόσωπο σύνδου δικαίου, έχουμε ένα νομικό επιτελείο, τον οποίο τον πάμε στα δικαστήρια. Δεν είναι μόνο η κινητοποίηση που κάνουμε στο δρόμο, τον πηγαίνουμε και στα δικαστήρια και τον πηγαίνουμε και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα θα κλείσουν τα ιατρεία και θα κλείσουν τα ιατρεία των οικονομικά αδύνατων γιατρών. Αυτοί που δεν θα μπορέσουν να στήσουν ιατρείο με τόσα χρήματα. Είναι ντροπή του. Αυτό έχω να πω εγώ. Γιατί απευθύνεται σε νέους γιατρούς, διότι οι μεγαλύτεροι όσο να είναι, είτε στα νοσοκομεία είτε με τη δουλειά τους τόσα χρόνια, μπορέσαν και χτίσαν κάτι. Οι νέοι όμως γιατροί είναι στον αέρα. Και αυτό είναι ντροπή, είναι ντροπή στο Λοβέρδο, είναι ντροπή στο τσιράκι του που βρίσκεται από πάνω και συνεδριάζει τον κύριο Βουδούρη, παθολόγο στο επάγγελμα δυστυχώς, στον κύριο Σουλιώτη, τον Golden Boy του Προέδρου του ΟΠΑΔ και τώρα την Προέδρου του ΟΠΗ. Επομένως, όσο και να θέλουν, δεν μπορούν να στήσουν ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας που να πληρώνει ο ίδιος ο γιατρός. Όλοι ενωμένοι, μαζί, θα προχωρήσουμε και δεν πρόκειται να αφήσουμε ο ΕΟΠΗ να προχωρήσει. Είμαστε αποφασισμένοι με τις λίγες δυνάμεις ή καμιά φορά τις πολλές που έχουμε να αντισταθούμε, και πρέπει να αντισταθούμε, διότι οι χιλιάδες γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει εξοδότηση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, θα πάει ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο στο Λοβέρδο και θα του φέρει ένα μάτσο εξοδοτήσεις και θα του πει: Λοβέρδο, πάρε τις εξοδοτήσεις που έχουν κάνει στον Ιατρικό Σύλλογο, διότι εμείς είμαστε τα θεσμικά όργανα τα οποία θα κάνουμε τις συμβάσεις. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπειά μας. Αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματα που δυστυχώς μέσα στην κατάρρευση του υγειονομικού συστήματος της χώρας, μέσα στη συρρήκνωση των πάντων, πρέπει να αντισταθούμε. Ο Πρόεδρος τώρα έχει το λόγο, ο οποίος θα σας μιλήσει πιο ειδικά. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να πάρει τον πρόεδρο. Συνάδελφοι, καταρχήν θέλω να πω ότι στη σημερινή μας συγκέντρωση δεν είναι μόνο η λειτουργή υγείας, οι γιατροί, είναι εκείνοι στους οποίους χρωστούν το σύστημα υγείας και το ασφαλιστικό σύστημα που εκπροσωπούνται από το Προεδρείο των Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων. Κοντά μας είναι ο Πρόεδρός τους, ο κύριος Παναγιώτης Βαβουγιός, ο κύριος Χρήστος Μπουρδούκης και ο κύριος Θανάσης Κόλιας. Κύριε Βαβουγέ, προτού μιλήσουμε εμείς, πρέπει να μιλήσετε εσείς, γιατί η υγεία είναι για να διατηρούμε υγιείς όλους τους πολίτες και πάνω απ' όλα δωρεάν να τους θεραπεύουμε όταν ασθενούν. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του Δημοσίου, ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στο σημερινό αγώνα σας. Τα αιτήματά σας είναι αλληλένδετα με τα δικά μας. Αγωνιζόμαστε κοντά σας γιατί πιστεύουμε
ότι αγωνίζεστε ένα δίκαιο αγώνα και θέλουμε με κάθε τρόπο να σας βοηθήσουμε για να μπορέσουμε να επιτύχετε τους σκοπούς σας. Την ταφόπλακα που ανέσυρε ο κύριος Λοβέρδος από το παλιό ΟΔΠΗ για να μας δημιουργήσει το καινούριο ΕΟΠΗ, ένα ανοσιούργημο πραγματικό, με όλη τη σημασία της λέξης, ένα τερατούργημα το οποίο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από οικονομικούς εγκέφαλους και όχι από ιατρικούς που έπρεπε να συμμετέχουν στην οργάνωση αυτού του οργανισμού. Αυτοί λοιπόν οι οικονομικοί εγκέφαλοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μαζέψουν 2 δισεκατομμύρια τις δαπάνες για να πάρουν το εύσημο από την Τρόικα. Ο κύριος Λοβέρδος, όπως είπα και στην πρώτη ομιλία μου, αγωνίστηκε για να μπορέσει να περισσώσει τα 2 δισεκατομμύρια, αλλά εις βάρος του ελληνικού λαού, εις βάρος της οικονομικής μας περίδασης, και προσπάθησε και μας κατέστησε τριτοκοσμική χώρα χωρίς περίδαλψη. Και εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη από την περίδαλψη. Γι' αυτό είμαστε κοντά σας. Αγαπητοί μας, πρέπει να σας πω ότι οι αμοιβές τις οποίες έχουν προγραμματίσει να σας δίνουν είναι ξεφτυλιστικές. Είναι ντροπή τους το ότι έβγαλαν πίνακες με τέτοιες αμοιβές. Είναι ντροπή τους για έναν κανονισμό παροχών που μας, συγγνώμη επειδή είμαι και κρυωμένος, που μας έχει υποβιβάσει στα κατώτερα κλιμάκια, αν είναι δυνατόν να φτάσουμε στη Ζιμπάουε από υγειονομικής απόψεως. Είμαστε κοντά σας, θα αγωνιστούμε κοντά σας με κάθε τρόπο και με την εφημερίδα μας και με τους συλλόγους μας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Συνάδελφοι, είναι σίγουρο ότι αυτό το οποίο ζούμε σήμερα και η δική μας αντίδραση δεν έχει να κάνει μόνο με τη ζωή τη δική μας. Έχει να κάνει με τη ζωή των νέων συναδέλφων μας, έχει να κάνει με το μέλλον της υγείας. Είναι σίγουρο ότι σήμερα ο κύριος Πρόεδρος του ΕΟΠΗ θα έπρεπε να είναι εδώ και όχι να φυγομαχεί και να καταλείπει το γραφείο του. Του στέλνουμε ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι αν νομίζει ότι μπορεί να κρυφτεί όπως η Σουρδοκάμιλος κρύβει το κεφάλι και να μην αντιμετωπίσει το πρόβλημα, εμείς θα είμαστε συνεχώς μπροστά του. Αυτό που ζητάμε από τον κύριο Βουδούρη, τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, τον συνάδελφο γιατρό παθολόγο, ο οποίος περιμένει ως γιατρός πολύ σύντομα να ζήσει την οικογένειά του μέσα από το επάγγελμά του, να καταλάβει ότι σε λίγους μήνες θα καλεστεί να είναι στο ιατρείο του και τότε θα πρέπει να λογοδοτεί στους συναδέλφους του για αυτά τα οποία κάνει. Συνάδελφοι, εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ για να καταθέσουμε ένα ψήφισμα. Ένα ψήφισμα στο οποίο ήδη συμπαραστέκεται και θα το διαβάσουμε βεβαίως, όπως σε ΥΠΙΚΑ που είναι εδώ ο πρόεδρος, ο κύριος Μιχάλης Βλασταράκος, όπου με δική του απόφαση υπήρχε τριώρη στάση εργασίας από τα καταστήματα του ΙΚΑ. Η ΕΙΝΑΠ, όπου εδώ είναι ο πρόεδρος της ο κύριος Τσούκαλος, όπου είπε για τριώρη στάση εργασίας για να έρθουν οι νέοι γιατροί που τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο ενδιαφέρει εμάς. Καθώς επίσης και άλλοι συνάδελφοι σε διάφορους συνδικαλιστικούς χώρους. Κύριε Βλασταράκο, πρωτού διαβάσω το ψήφισμα, θα ήθελα να κάνετε ένα χαιρετισμό.
Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητοί πρόεδροι των συνταξίουχων που παρήσαστε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Στη σημερινή συγκέντρωση λίγες κουβέντες αρκούν. Ντροπή και έσχος στους φαγείς του συστήματος υγείας. Ντροπή και έσχος σε αυτούς που θέλουν να ισοπεδώσουν τον γιατρό και να εξαθλιώσουν τον ασφαλισμένο. Σε αυτόν που θέλουν να επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα ασφαλισμένο με την υγεία και την περίθαλψη. Μετά την φοροεπιδρομή, μετά την περικοπή μισθών και εισοδημάτων, μετά την σφαγή στα εργασιακά δικαιώματα, έρχεται η μεγάλη περικοπή με κάθε τρόπο στον τομέα της υγείας. Αυτό λέει ο κανονισμός, νέος κανονισμός υγείας του κυρίου Μπουδούρη, του κυρίου Λοβέρδου, του κυρίου Κουτρουμάνη. Δεν χρειάζεται πολλές κουβέντες, ο πρόεδρος θα σας τα πει. Εγώ θέλω από την πλευρά μου να παρακαλέσω όλους να ενώσουμε δυνάμεις, να αντισταθούμε σε αυτό που έρχεται, στα δεινά που έρχονται, για τον πολίτη, για τον γιατρό, για την περίθαλψη. Σας ευχαριστώ. Ένα σύντομο χαιρετισμό από τον πρόεδρο της ΕΙΝΑΤ, τον κύριο Τσούκαλο. Συνάδελφοι γιατροί, αλλά και συνάδελφοι απολυμμένοι της Αλαπής που είσαστε απέναντί μας. Η ομάδα Λοβέρδου, Βουδούρη και Σία θέλει να σας αποκλείσει από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Οι άνεργοι σήμερα είναι συγχρόνως ανασφάλιστοι και αυτοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο νοσοκομείο. Δεν θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης ούτε σε αυτόν τον νεοποιή εναντίον του οποίου διαμαρτυρόμαστε σήμερα. Και δεν θα την έχουν επειδή φρόντισε ο κύριος Λοβέρδος με τον κύριο Κουτρουμάνη να πενταπλασιάσουν και να εφταπλασιάσουν το κόστος των δημόσιων νοσηλείων. Αυτό σημαίνει ότι εάν πάει να πληρώσει ο ΕΟΠΗ θα καταρρεύσει σε 2 μήνες μέσα. Εσείς δε, οι άνεργοι ανασφάλιστοι, δεν θα μπορείτε να πληρώσετε, γιατί θα πρέπει να πληρώσετε από την τσέπη σας τα έξοδα του δημόσιου νοσοκομείου. Αυτό που κάποτε μας το παρουσίαζαν για κοινωνικό μισθό το έχουν κάνει σήμερα είδος πολυτελείας. Το έχουν κάνει ένα αγαθό στο οποίο δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θέλω να ξέρετε ότι ο αγώνας είναι μακρύς. Χρειάζεται συμμετοχή. Χρειάζεται φυσική παρουσία. Κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτα. Θέλω να ξέρετε όμως ότι σε αυτόν τον αγώνα οι νικητές θα είναι οι λειτουργοί υγείας, θα είναι οι γιατροί, γιατί πάνω απ' όλα οι γιατροί είναι αυτοί που υπηρετούν τους ασθενείς πολίτες. Και όλοι μαζί σύμμαχοι θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Θα ήθελα να πω ότι τον κύριο Βουδούρη τον επισκεφθήκαμε πριν 40 μέρες περίπου και του είχαμε αφήσει την κόκκινη γραμμή, ποια είναι, ότι όλοι οι γιατροί είτε ανήκουν στον ΕΟΠΗ είτε δεν ανήκουν να μπορούν να συνταγογραφούν και να μπορούν να εκδίδουν παραπεμπτικά. Αυτή την κόκκινη γραμμή ο κύριος Βουδούρης είχε πει ότι σε μία εβδομάδα θα την κάνει απόφαση και θα την προωθήσει για σχετική νομοθέτηση. Δεν το είδαμε αυτό. Αντί αυτού
Είδαμε την έκδοση μιας διυπουργικής απόφασης ΦΕΚ κανονισμού λειτουργίας του ΕΟΠΗ που σημειωτέων είναι εντελώς παράνομη γιατί δεν έχει την εισήγηση του ΕΟΠΗ και αυτή την παράνομη διυπουργική απόφαση ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε στο Συμβούλιο Επικρατείας σχετικό νομικό έγγραφο για απόρριψή της. Θέλω να ξέρετε επίσης, συνάδελφοι, ότι τα 350 εκατομμύρια ευρώ που χρωστούν τα ασφαλιστικά ταμεία στους γιατρούς, εάν δεν γίνουν σχετικές αγωγές και μηνύσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, σε ένα χρόνο χάνονται. Έχουμε καλέσει σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών την δυνατότητα κατάθεσης ομαδικών μηνύσεων και αγωγών. Η τύχη βρίσκεται και στα δικά σας χέρια. Δεν βρίσκεται μόνο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θέλω επίσης να σας πω ότι σήμερα σε αυτόν εδώ τον χώρο, σε αυτόν εδώ τον χώρο όπου γνωρίζουν εδώ και 10 μέρες ότι θα γίνει σχετική συγκέντρωση, μου γνωστοποιήθηκε από τον πρόεδρο που λείπει, τον κύριο Βουδούρη, σχετικό έγγραφο προς τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε πρόεδρε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΗ ενέκρινε ομόφωνα τον ενιαίο κανονισμό παροχών του οργανισμού. Σας κοινοποιώ αντίγραφο του αριθμού του άρθρου 23, το οποίο αναφέρεται στους γιατρούς. Ο πρόεδρος Γεράσιμος Βουδούρης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό λέμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και χρειάζεται αγώνας, είναι το εξής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριοι συνάδελφοι, ήρθαμε για κουβέντα. Κύριοι συνάδελφοι, ήρθαμε για κουβέντα ή να πούμε 5 κουβέντες εδώ? Σας παρακαλώ πολύ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΗ και την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης δίνεται το δικαίωμα συνταγογράφησης μόνο ηλεκτρονικά σε ιδιώτες ιατρούς μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ με την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποιηθεί και έχουν κωδικό εισόδου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση που ασφαλισμένους στο ΕΟΠΗ επιλέξει ιδιώτη γιατρό πέραν των συμβεβλημένων, δεν αποζημιώνεται η σχετική δαπάνη για επισκέψεις πράξεις που διενεργούνται εντός του ιατρείου. Αντιθέτως, αποζημιώνεται η δαπάνη για φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις που συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά από μη συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς. Οι ειδικοί όροι περιορισμοί που διέπουν την παραποπή σε παρακλινικές εξετάσεις και τη συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς θα οριστούν σε ειδική συλλογική σύμβαση. Θεωρώ, συνάδελφοι, ότι ακόμα και αυτό το έγγραφο είναι μία πραγματική δικαίωση του αγώνα που έχει ξεκινήσει και η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί όμως. Θα πρέπει να μεταφέρεται σε κάθε συνάδελφο να ξεκουνήσουν από τις πολυθρόνες τους, γιατί στις επόμενες 10 μέρες θα παιχτεί η ιατρική επιβίωση. Εάν δεν το καταλάβουν, εμείς τη συνείδησή μας θα την έχουμε καθαρή. Αυτή εδώ η δικαίωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί με τη σχετική υπουργική απόφαση. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μαζί
με τα συλλογικά μας όργανα, τα κλαδικά. Θα συγκαλέσουμε εκ νέου το ιατρικό σώμα για να δώσουν το στίγμα τι θέλουν. Δεν μπορεί να θεωρούν τους εαυτούς τους ότι κάνουν τα πάντα για αυτούς χωρίς να δείχνουν τη φυσική τους παρουσία. Θα ήθελα επίσης να σας διαβάσω ένα ψήφισμα το οποίο θα καταθέσουμε επάνω στο γραφείο του ΕΟΠΗ. Ψήφισμα του ΙΣΑ για τον ΕΟΠΗ. Ο ΙΣΑ απαιτεί να ανασταλεί η λειτουργία του ΕΟΠΗ και να αποσυρθεί ο παράνομος κανονισμός παροχών υγείας, δυνατότητα συναγράφησης για όλους τους γιατρούς. Ο ΙΣΑ έχει επανειλημμένα καταγγείλει τον πρόχειρο και βιαστικό τρόπο με τον οποίο στήθηκε ο ΕΟΠΗ. Δυστυχώς οι καταγγελίες μας αυτές επιβεβαιώνονται καθημερινά, αφού πλέον αποδεικνύεται στην πράξη η αντικειμενική αδυναμία του νέου φορέα να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ασφαλισμένων για παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΕΟΠΗ ξεκίνησε να λειτουργεί από την 1η Νοεμβρίου χωρίς να έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους γιατρούς που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, με τους ιατρούς να ενημερώνονται μέσα με τα μεσονύχτιον SMS, με τους ασθενείς να μην γνωρίζουν πού θα απευθυνθούν. Επιπλέον, οι παροχές που προσφέρονται προς τους ασφαλισμένους μέσω του κανονισμού παροχών του φορέα, που εκ των υστέρων δημοσιεύθηκε, είναι υποβαθμισμένες. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να βγουν την υγεία τους. Η σύσταση του οργανισμού παροχών του ΕΟΠΗ είναι παράνομη, αφού έγινε χωρίς να έχουν υπάρξει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΗ πριν τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, ενώ αντιβαίνει τις διατάξεις περί άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Ουσιαστικά, με τον κανονισμό αυτό επιχειρείται η κατ' ουσία κατάργηση του δικαιώματος κάθε γιατρού να ασκεί το ιατρικό λειτουργήμα, εφόσον δεν έχει συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Αλλά ακόμα και για τους συμβεβλημένους ιατρούς περιορίζεται το δικαίωμά τους να προτείνουν την κατακρίση παροχή διάγνωση ή θεραπεία. Για την ακύρωση του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΗ, ο ΙΣΑ προσέφηκε στο ΣΤΕ. Επιπλέον, με την αύξηση των δημόσιων νοσηλείων που επιβλήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, Υγείας και Απασχόλησης, είναι βέβαιο ότι σύντημα ο ΕΟΠΗ θα οδηγηθεί σε οικονομική κατάρρευση. Την ίδια στιγμή που έχει ξεκινήσει με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο η λειτουργία του ΕΟΠΗ, χιλιάδες συνάδελφοι γιατροί παραμένουν έως και 2 χρόνια απλήρωτοι από τα ταμεία, όπως ο ΠΑΔ, οίκος ναύτου, τα ποτέ. Οι οφειλές έχουν σωρευτεί, ξεπερνούν τα 350 εκατομμύρια ευρώ και είναι πολύ πιθανό τα χρήματα αυτά να χαθούν και να μην δοθούν ποτέ. Ενώ έχουν αποκλειστεί οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί από τα κύρια ασφαλιστικά ταμεία, ο ΠΑΔ, ΙΚΑ, ο ΑΕ και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ο ιατρικός κόσμος βρέθηκε τις τελευταίες μέρες αντιμέτωπος και με 2 ακόμα πράξεις πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Με την απαράδεκτη εγκύκλιο που επέτρεπε στα επιχειρηματικά συμφέροντα να εισβάλλουν στον χώρο της υγείας, αλλοιώνοντας το χαρακτήρα του ιατρικού λειτουργήματος και μετατρέποντας τα ιατρία και διαγνωστικά κέντρα υγείας σε σούπερ μάρκετ. Με την έκδοση ΦΕΚ που ακύρωνε το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και επέτρεπε τη διεξαγωγή χωρίς κανέναν έλεγχο διαγνωστικών εξετάσεων με ένα απλό χειρόγραφο παραπεμπτικό, αρκεί η αξία του να μην ξεπερνούσε τα 100 ευρώ. Οι έντονες αντιδράσεις του ΙΣΑ
οδήγησαν στην απόσυρση και των δύο παραπάνω αποφάσεων. Αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτά. Ο ιατρικός κόσμος συνεχίζει τον αγώνα. Διεκδικούμε και απαιτούμε, πρώτον, την άμεση εδώ και τώρα αναστολή του ΕΟΠΗ της λειτουργίας του και την επιστροφή για μια μεταβατική περίοδο στο προηγούμενο καθεστώς παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να σχεδιαστεί από την επόμενη κυβέρνηση ένα σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που δεν θα αποκλείει από αυτόν κανέναν ιατρό και το κυριότερο θα διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου των απανών. 2. Την άμεση αποπληρωμή των συναδέλφων από τα ταμεία, ΟΠΑΤ, τα ΠΟΤΕ ή ΚΟΝΑΦΤΟΥ. Σε διαφορετική περίπτωση προσφεύγουμε άμεσα σε αγωγές σε βάρος των διοικήσεων των ταμείων. 3. Την παροχή του δικαιώματος συνταγογράφησης σε όλους τους γιατρούς ανεξαιρέτως, χωρίς αποκλεισμούς, και ιδιαίτερα στους νέους ιατρούς που σήμερα είναι αποκλεισμένοι από όλα τα ταμεία. 4. Την κατοχύρωση του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής ιατρού από τον ασθενή. 5. Την άμεση διακοπή κάθε ενέργειας από τις διοικήσεις ταμείων που στόχο έχουν την τρομοκράτηση των ιατρών συναδέλφων και τη μη συμμόρφωσή τους με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ. Συνάδελφοι, αυτό το ψήφισμα θα παρακαλέσω να πάμε τώρα όλοι μαζί να το αποδώσουμε πάνω στο γραφείο του Προέδρου, εδώ και τώρα. Ευχαριστώ.